Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πάμε λοιπόν γιατί μέχρι τα ισόβια, θέλω να σου πω, Γιώργο, μπορεί να φτάσει η ποινή που θα επιβληθεί σε όποιον υποπέσει σε κάποιες συγκεκριμένες τροχαίες παραβάσεις και κυρίως που θα χαθούν ανθρώπινες ζωές. Πάμε να πούμε μια καλημέρα. Κοντά μας ο Κωνσταντίνος Καλογεράς, ο οποίος θα μας πει ποιες είναι αυτές οι τροχαίες παραβάσεις. Και επίσης να πούμε και μια καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, ποινικολόγος και ειδικός τροχαίων ατυχημάτων. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Κωνσταντίνε. Έλα να ξεκινήσουμε από σένα. Πάμε λιγάκι να δούμε τώρα τι λέει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πιο αυστηρές πλέον οι ποινές, μέχρι και ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους παραβάτες οδηγούς κατά περιπτώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε στην περίπτωση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες αυστηρότερες ποινές, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αρχικά, να οδηγούμε όχημα υπό την επίρρεια αλκοόλ είτε ναρκωτικών ουσιών. Να οδηγούμε το όχημά μας σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς στο αντίθετο ρεύμα, είτε να πραγματοποιούμε οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς, να οδηγούμε σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας με ανώτατο όριο να ξεπερνάει τα 60 χιλιόμετρα από το επιτρεπτό, να οδηγούμε εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο κατά 40 χιλιόμετρα την ώρα, να οδηγούμε το όχημά μας στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και τέλος να παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη. Τώρα, σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις μπορεί να βρεθούμε μέχρι και με ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε περίπτωση που εξαιτίας... Αλλά να πάρουμε λίγο τα πράγματα ένα-ένα. Φυλάκιση... Κωνσταντίνε, σε περίπτωση που εξαιτίας αυτού του τρόπου διαχείρισης του οχήματός μας οδηγήσουμε σε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ακριβώς. Αν λοιπόν οδηγήσουμε σε απώλεια ανθρώπινης ζωής ενός ατόμου, μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών. Αν προκαλέσουμε το θάνατο μεγάλου αριθμού ατόμων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει μέχρι και ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τώρα, φυλάκιση έως 3 έτη προβλέπεται αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και φυλάκιση για τουλάχιστον 1 έτος αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Μάλιστα. Ενώ έως 10 έτη αν προκαλέσαμε βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινοφελείς εγκαταστάσεις. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να μπει μια τάξη. Θα πρέπει να μπει μια τάξη σε αυτό. Κύριε Μαρακάκη, τι λέτε για αυτό εσείς? Λοιπόν, η εξέλιξη σε αυτό που είπε το σωστό ρεπορτάζ του συνεργάτη σας σε ό,τι αφορά τον ποινικό κώδικα δεν αφορά την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας που μπορεί να προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη ή θανατηφόρο δυστύχημα. Είναι η καινούργια εξέλιξη, δηλαδή αυτή που περιμένουμε με το καινούργιο νομοσχέδιο, είναι η προσθήκη για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος παραβιάσει το κόκκινο και εξαιτίας αυτής της παραβίασης οδηγηθούμε σε βαριά σωματική βλάβη ή προκληθεί θάνατος, έχουμε πρόκληση θανάτου, τότε η δίωξη είναι κακουργηματική. Και έτσι εναρμονίζεται κατά κάποιο τρόπο και με την προηγούμενη εξέλιξη, την οποία την έχουμε συζητήσει ξανά και μαζί, το περασμένο Απρίλιο, όπου προσθέθηκε η παραβίαση του ορίου ταχύτητας και σε αστικό ιστό, αλλά και στις εθνικές οδούς, που μπορεί να οδηγεί σε μια τέτοια τραγωδία, πλέον δηλαδή να διώκεται κακουργηματικά. Επειδή σας άκουσα και προηγουμένως, η νέα εξέλιξη του ποινικού κώδικα, για την οποία μπορώ να σας πω ότι εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος σε ό,τι αφορά την προσθήκη για το κόκκινο, γιατί η παραβίαση του κόκκινου, έτσι, αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορεί να γίνει από αμέλεια. Σωστά. Θα πρέπει να είναι πραγματικά πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις που μπορεί κάποιος από αμέλεια να παραβιάσει κόκκινο. Νομίζω ότι θεωρείται τουλάχιστον απίθανο. Άρα υπάρχει, αν μη τι άλλο, ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή κάποιος έχει επίγνωση. Όταν πατάει τον γκάζι και πηγαίνει με 150 χιλιόμετρα, το γνωρίζει. Αν πατήσει τον γκάζι για να παραβιάσει το κόκκινο, πάλι το γνωρίζει. Είναι μια συνειδητή πράξη. Άρα όταν συνειδητά κάποιος παραβιάζει το κόκκινο, είναι σαν να έχει αποδεχθεί ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να προκαλέσει ένα ατύχημα. Είναι σαν να έχεις ένα όπλο και να πυροβολείς σε ένα κοινό χωρίς να γνωρίζεις σίγουρα ποιον θα πετύχεις ή αν θα τι βλάβη θα προκαλέσεις, όμως έχεις αποδεχτεί σοβαρά την πιθανότητα να προκαλέσεις βλάβη. Άρα ορθά έχουμε αυτή την προσθήκη. Και επειδή, κύριε Μαρακάκη, ολοκληρώστε και μετά θα κάνω το ερώτημα. Σας άκουσα που είπατε για τις, επιβαλλόμενες ποινές από 3 χρόνια και πάνω. Η ευχέρεια που θα δίνει, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τη διαβούλευση, ο νέος ποινικός κώδικας σε ό,τι αφορά την έκτηση ποινής, θα είναι ότι
για τις, και για τα εξαμελίας, όχι μόνο για τα κακοκύματα. Ναι. Ότι για τις ποινές από 3 έτη και πάνω θα έχει τη δυνατότητα ο δικαστής να επιβάλλει ένα μέρος αυτής της ποινής για έκτηση. Από 1 μέχρι 6 μήνες. Οπότε αυτό, επειδή άκουσα προηγουμένως για την κυρία Αποστολάκη, είναι αλήθεια ότι είναι πυγμένα τα σοφρονιστικά καταστήματα στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο επιβάλλονται, θα επιβάλλονται και προστίθεται αυτή η μέρημνα στον ποινικό κώδικα είναι για να λειτουργήσει εγκληματοπρολητικά. Είναι για να λειτουργήσει αποτρεπτικά, όχι για να γεμίσουμε τις φυλακές. Είναι για να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε τι? Στο ότι όταν κάποιος και εμένα από αμέλεια, από πλημέλημα, οδηγεί σε μια τραγωδία ή κάποια καταστροφή και πρέπει να του επιβληθεί μια ποινή 4 ετών, να γνωρίζει ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να πάει μέσα, να εκτίσει ένα μέρος ποινής. Αυτό είναι δυνατό. Ξέρετε, κύριε Μαρακάκη, μέχρι τώρα αυτό που θέλω να σας ρωτήσω πριν, λέγαμε ότι υπάρχουν νόμοι αλλά δεν εφαρμόζονται. Άρα κάποια στιγμή να δούμε και να υπάρχει και αυτή η αυστηροποίηση των ποινών. Από την άλλη, επειδή μεγαλώνει πάρα πολύ και επικίνδυνα ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο, μήπως με αυτές τις ποινές, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ότι θέλουμε και το μαστίγιό μας, όλοι μπορέσουμε να συμμορφωθούμε, όλοι όμως, και να οδηγούμε λίγο διαφορετικά. Μα να συμμορφωθούμε χρειάζεται. Όχι να γεμίσουν οι φυλακές, ούτε να μοιράζουν τα δικαστήρια. Ακριβώς. Δεν έχει τώρα, εκεί κατατείνει η αλλαγή του κώδικα. Μάλιστα. Βοηθήστε με και σε κάτι άλλο, γιατί οι νομικές μου γνώσεις δεν με βοηθάνε πολύ, κύριε Μαρακάκη. Αν εγώ λοιπόν έχω υποπέσει σε ένα από αυτά τα αδικήματα, η βαρύτητα του οποίου αλλάζει με αυτό το ποινικό κώδικα. Αλλά εγώ έχω υποπέσει σε αυτό το αδίκημα πριν από 6 μήνες, πριν από 1 χρόνο, πριν από 2 χρόνια, γιατί η ταχύτητα της ελληνικής δικαιοσύνης είναι γνωστή. Εγώ με ποιον ποινικό κώδικα κρίνομαι, αυτόν που ίσχυε τότε. Με τον προηγούμενο. Με τον προηγούμενο. Και όχι με αυτόν που ισχύει τώρα. Άρα, όλα το λέω για θα κλαίγει πολλοί κόσμος. Αφού βγει στο ΦΕΚ, η εφαρμογή του. Μάλιστα. Κύριε Μαρακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και τον Κωνσταντίνο Κάλογερα. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και